προχωράει σε 24 ώρες. Χθες έγινες επίσημα μέλος της Red Bull και σήμερα πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς να νιώσω, να σου πω την αλήθεια. Είναι απίστευτη εμπειρία. Και γι' αυτό ήρθα εδώ κιόλας, δεν ήρθα εδώ πέρα για να πω «Α, θα κερδίσω, α, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο». Ήρθα να κάνω ένα καλό run. Δόξα τω Θεώ έκανα ένα καλό run. Και μετά απλά όταν πέρασα στο δεύτερο γύρο ήμουνα «Ωραία, πέρασα στο δεύτερο γύρο, ας κάνουμε ένα καλό, ας πούμε». Όταν ξεκινούσες αυτή την τρέλα, που θα μας πεις μετά πώς την ξεκίνησες, περίμενες ότι θα φτάσεις κάποια στιγμή να είσαι το νούμερο 1? Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι το νούμερο 1. Πρώτον, δεν το θεωρώ τρέλα. Θα θεωρώ κάτι φυσιολογικό για μένα, όπως ο κάθε άνθρωπος θα πάει σπίτι του, θα φάει το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Και εγώ θα φάω, εννοείται, αλλά θα κάνω και έτσι προπόνηση. Όπως είναι φυσιολογικό δηλαδή να πας στη δουλειά σου, να πας να φας, να ξυπνήσεις. Είναι φυσιολογικό για μένα να κάνω αυτό. Δεν είναι τρελό. Εξήγησες στον κόσμο τι είναι το free running. Είναι η τέχνη της κίνησης, η ομορφιά της κίνησης, μπορώ να πω καλύτερα. Δεν έχει κάποιο περιορισμό όπως έχει το parkour, το να μετακινηθείς από το ένα σημείο στο άλλο γρήγορα. Δεν έχει κάποιο τέτοιο στόχο. Κάνεις ό,τι θέλεις, σε όποιο εμπόδιο θέλεις, όπως βλέπετε. Κοιτάμε από παντού, οτιδήποτε υπάρχει μπροστά μας, θα είναι τείχος, κολόνα, παγκάκι. Απλά το περνάς με δικό σου στυλ, δεν χρειάζεται να πας κάπου συγκεκριμένα. Βάζεις τη δικιά σου πινελιά, βγάζεις δικές σου κινήσεις. Αυτό. Από πόσο χρόνο ασχολείσαι με αυτό? Εγώ από τα 12. Και πόσες ώρες προπόνηση κάνεις τη μέρα? Παλιά με τους φίλους μου από Θεσσαλονίκη, κάναμε γύρω στις 10 με 12 ώρες. Τώρα κάνουμε γύρω στις 4 με 5, που είναι λίγο πιο normal. Πώς το αποφάσισες να ασχοληθείς? Έβλεπες στην τηλεόραση, είδες κάπου, γιατί? Λοιπόν, είδα. Συγκεκριμένα είχα δει δύο παιδιά από τη γειτονιά μου στην Ηλιούπολη στη Θεσσαλονίκη. Τον Νίκο τον Μπάρτογλου και τον Γιάννη τον Γιαννακίδη. Τους οποίους τους ήξερα μόνο έτσι φατσικά. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο. Αυτοί κάνανε αυτό που κάνουν, τέλος πάντων, το parkour και το free running. Απλά με parkour ξεκινήσαμε, γι' αυτό το είπα έτσι. Τους είδα, τους ρώτησα, παιδιά, τι κάνετε, ξέρω εγώ, γιατί παντού βλέπεις το ποδόσφαιρο και όλα τα σχετικά. Μου είπαν είναι parkour, μου δείξανε τι είναι, ξεκίνησα μαζί τους και μετά απλά άρχισα να βάζω κάποιους στόχους, όχι απαραίτητα μεγάλους, απλά για να περνάω τα δικά μου τα όρια και να φτάνω όσο πιο ψηλά μπορώ για τον εαυτό μου, όπως έκανα και τώρα. Πού μπορείς να κάνεις προπόνηση? Συγκεκριμένα τώρα έχουμε και ένα γυμναστήριο με στρώματα και τα σχετικά, τα οποία επιτέλους μπορέσαμε να πάρουμε άδεια. Είναι το Palette Sports Θεσσαλονίκη. Μετά από πολύ κόπο έγινα προπονητής εκεί, επιτέλους. Δηλαδή πλέον έχω λιγότερο χρόνο να κάνω προπόνηση, μπορώ να πω εκεί μέσα. Πιο πολύ βοηθάω τον κόσμο να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να έρθει καινούριος κόσμος. Αυτά. Οπότε έχουμε γυμναστήριο, έχουμε πάρκα. Αυτά. Δεν μας χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι η τέχνη της φυγής. Πιστεύεις ότι αυτή η ονομασία και η απόδοση που έχει δοθεί στα ελληνικά αντιπροσωπεύει 100% free running? Όχι, όχι. Πιο πολύ η τέχνη της φυγής πηγαίνε στο parkour, αλλά ούτε στο parkour θεωρώ ότι πηγαίνει, γιατί πλέον έχει αλλάξει λίγο η φάση. Τέχνη της φυγής, δηλαδή, εντάξει, δεν ξεφεύγω από κάποιον εγώ προσωπικά. Άμα το παίρνουμε ότι ξεφεύγεις από τον εαυτό σου, από την καθημερινότητα, τότε εντάξει, μπορούσα να το μεταφράσω έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως το κάνεις. Αλλά τέχνη της φυγής, πιο πολύ τέχνη της κίνησης θα το έλεγα. Mm-hmm. Τι νιώθεις λοιπόν όταν ολοκληρώνεις αυτό το πράγμα ή όταν ασχολείσαι με αυτό, με το free running? Τι νιώθεις? Ξεχνάς το οτιδήποτε έχει γίνει μέσα στη μέρα, ας πούμε, έχει γίνει κάποιο πρόβλημα, κάτι κακό. Ακόμα και κάτι καλό να είναι, τέλος πάντων, το ξεχνάς, απλά συγκεντρώνεις αυτό που κάνεις, αφοσιώνεσαι. Και γιατί πρέπει, απλά γιατί σου αρέσει και όντως έτσι είναι. Άμα ξεκινήσει κάποιος θα καταλάβει. Αυτό. Έχεις φοβηθεί ποτέ? Εντάξει, φοβάμαι μόνο που περπατάω. Τώρα εδώ δεν θα φοβάμαι. Σε ιντριγκάρει ναι, αυτό. Ναι, φοβάσαι, αλλά όλο το νόημα είναι να περάσεις τον εαυτό σου, να ξεπεράσεις τα όρια σου. Δημήτρη, είσαι τέλειος. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Όλο και ψηλά, όλο και πιο δυνατά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.